2-10-41-18-602-2-10-41-18-640, τα τηλέφωνα μας διάθεσή σας, όπου gis@hotmail.com, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για κάτι που θέλετε να μας πείτε. Θα κάνουμε ένα ευλαβικό αφιέρωμα, ένα μικρό μνημόσυνο αν θέλετε. Ένα αφιέρωμα στη μνήμη ενός πολύ αγαπητού μας προσώπου, που εκοιμήθη τα ξημερώματα της Κυριακής της Τυρινής, 1ης Μαρτίου 2020. Ο πολιός και ασκητικός αρχιμανδρίτης κυρός Παύλος Μπουγιούρας, ο Σιναήτης, εκλεκτό μέλος της Παλεφάτου Σιναητικής Αδελφότητος, εκοιμήθη στην Αθήνα μετά από μακρά και πολυόδυνο ασθένεια, την οποία διήλθε με ευαγγελική καρτερία, σιωπή και πραότητα. Το σεπτό του σκήνομα παρέμεινε στον ιερώνα της Αγίας Εκατερίνας Θεοβαδής του Όρου Σινά, στο μετόχι του Σινά, τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την καθαρά Τρίτη. Οπότε και εκείνη την ημέρα ετελέστη η εξόδιος ακολουθία. Ο μακαριστός αρχιμανδρίτης κυρός Παύλος, κατά κόσμον Γεώργιος Μπουγιούρας, γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1939 στο Κρανίδι Ερμιονίδος, σε ευσεβή και παραδοσιακή οικογένεια, εντός της οποίας ανετράφει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Άνθρωπος βαθιάς πίστεως και αγάπης, πριν από τη μοναχική του αφιέρωση, διεικόνισε τον Χριστό στο πρόσωπο των συνανθρώπων του, εργαζόμενος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Το 1972, όριμος πλέον, έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, προσήλθε στην Ιερά Μονή του Θεοβαδής του Όρου Σινά, όπου έλαβε το μοναχικό σχήμα και την ιεροσύνη. Διεικόνισε επί μακρά σειρά ετών ως δικαίος και μέλος της Ιεράς Συνάξεως, δεύτερος στη τάξη, μετά το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο και καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σινά. Ιερομόναχος αυστηρής ασκήσεως και συντόνου προσευχής, φυλακόλουθος και φύλεργος, ακτίμων, παροιμιώδους ελεημοσύνης προς όλους, ιδιαιτέρως προς τους περίοικους της Ιεράς Μονής Βεδουίνους, επί 48 συναπτά έτη ανεδείχθη πεφυλημένος πνευματικός πατέρων της Ιεράς Μονής, κληρικών και λαϊκών προσκυνητών αυτής, αλλά και πλήθους ευλαβών χριστιανών στην Ελλάδα και την Κύπρο και αλλαχού, μέχρι και την στιγμή που κλονίστηκε σοβαρά η υγεία του. Ο πατήρ Παύλος λοιπόν, ο αγαπητός μας, ο οποίος μας υποδεχόταν πάντοτε με περισσή χαρά στο μοναστήρι του Θεοβαδής του Όρους και που για ώρες είχαμε σταθεί δίπλα του και είχαμε ακούσει τον γλυκή και παρηγορητικό του λόγο, μετέστη στους ουρανούς την Κυριακή της Τυρινής, 1η Μαρτίου του 2020. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ως μικρό μνημόσυνο στη μνήμη του αγαπητού μας πατρούς Παύλου, θα ακούσουμε τη συζήτηση που είχαμε ηχογραφήσει μαζί με τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο στο μοναστήρι του Σινά. Ήταν 9 Δεκεμβρίου του 2014. Την επομένη μέρα της πανηγύριος της Αγίας Εκατερίνας, της Αγίας που τόσο πολύ είχε αγαπήσει ο μακαριστός πατήρ Παύλος. Ας ακούσουμε λοιπόν εκείνη την συζήτηση που είχαμε καταγράψει τότε. Πατέρ Παύλο, ευλογείτε. Ο Κύριος. Είναι χαρά μεγάλη που είμαστε πάλι εδώ στο μοναστήρι, στην Αγία Εκατερίνα, με την ευκαιρία της εορτής της. Και σας ευχαριστούμε, γιατί θέλουμε να ακούσουμε έτσι δύο λόγια πνευματικά, να τα μοιραστούμε με τους ακροατές μας, που όλοι αγαπάνε και το μοναστήρι και την Αγία και πάντοτε ευλαβούνται τους Σιναίτες πατέρες. Οπότε παρακαλούμε εσάς τώρα από το περίσσευμα της αγάπης σας να ακούσουμε λόγο πνευματικό και ωφέλιμο. Μάλιστα. Αυτή είναι γεγονός, η αγάπη του λαού μας είναι αληθινή, πραγματική. Και αυτό μας συγκινεί και μας πάρα πολύ. Δεν είναι πηγαία, είναι αυθόρμητη η αγάπη αυτή. Αληθινή δηλαδή αγάπη. Και μας υποχρεώνει κιόλας πνευματικά να προσέξουμε να μην σκανδαλίσουμε το λαό που έχει αυτά τα γενή αισθήματα, ειδικά εμείς ιερωμένοι, γιατί δεν πρέπει να τους καταλύσουμε, να προβληματίζουμε εμείς, ειδικά γιατί περιμένουν από εμάς κάτι το ανώτερο, το ψηλότερο. Και εδώ εγώ θα πω στα βαθιά από την πρώτη στιγμή, ναι, θα μιλήσω για την κατάκριση και να μην το, και την μη κατάκριση. Γιατί είναι εύκολο και να κρίνεις και να μην κρίνεις. Πολύ εύκολο. Θέλει μόνο προσοχή. Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω τον άλλον? Και ο Χριστός δεν ξεκάθαρα είπε
Ο λόγος ήταν σαφής, σαφέστατος στο θέμα αυτό. Μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Δεν άφησε κάποιο περιθώριο ότι πρέπει να κρίνει σε κάποια περίπτωση. Άφησε κανένα περιθώριο. Τελείωσε και μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Και έχει μεγάλη σημασία πάρα πολύ αυτό για την πραγματική ζωή. Εδώ ειδικά ανεπτύχθηκε πολύ αυτή η αρετή με τους μεγάλους Αγίους, αυτούς που έζησαν εδώ. Γιατί εκτός από την ιστορία που γράφει αυτό το μοναστήρι που είναι μοναδική, με τα κοιμήλια που έχει που είναι μοναδικά και αυτά, έτσι και μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας. Πώς ξέρετε το Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, η Χίτη του Θολά που είναι, δεν είναι μακριά από εδώ, 2 ώρες με τα πόδια. Αλλά και υπάρχουν και άλλα ασκητήρια γύρω από το μοναστήρι. Στη σπίτι του Αρσελάου, που είναι κάπου 40 χιλιόμετρα από εδώ μακριά, νοτιοανατολικά είναι εδώ πέρα, προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι ένας μεγάλος αβάς εκεί, ο αβάς Ιωάννης ο Σαββαΐτης. Τώρα έχει την επωνυμία Σαββαΐτης από τον Άγιο Σάββα, δεν ξέρουμε. Αλλά χαίρεται και έμεινε εκεί πέρα μακριά, στην ησυχία. Ήταν μεγάλη μορφή. Το να φέρει στην ιεροκοσμική ύπρα για τους αγώνες που έκανε, τα παλέσματά του και τις πνευματικές του συζητήσεις που είχε στους μοναχούς όταν τον επισκέπτονταν. Και κάποτε τον επισκέφθηκαν μερικοί πατέρες από εδώ, χάρη μου Φελίας. Και τους ρώτησε για κάποιον μοναχό που δεν είχε καλή φήμη. Και τους λέει πώς έχει ο τάδε πατέρας. Και λένε βαβά του λένε τα ίδια είναι. Δεν είναι για κατάσταση είναι. Και είπε ένα ουφ, έτσι γράφει το χειρόγραφο. Ουφ, δεν σε ανακανάτησε λίγο, λοιπόν, και ακόμα είναι. Και έκανε γι' αυτό το ουφ. Έπεσε σε έκσταση λέει. Και πέθηκε στο Γολγοθά, στον εσταυρωμένο που είναι αποσυνήθιστο τον Χριστό μας. Και ο Χριστός είπε στους αγγέλους που παρέστηκαν εκεί, ότι διώξε τον αυτός είναι αντίχριστος. Και συνήθεια τρόμαξε όταν άκουσε τέτοια κουβέντα. Του έλειπε το παλίο, το εξόρας. Και έκανε 7 χρόνια να μετανοήσει γι' αυτό το ουφ που είπε. 7 χρόνια. Και εμείς το χαρακτηρίζουμε πολλές φορές ως μικρό αμάρτημα αυτό ή και το κατατάσσουμε στα καθημερινά. Έχονται πολλές φορές να εξομολογηθούν άνθρωποι και λένε δεν έχουμε πάτε να πούμε τίποτα στα καθημερινά. Και λέμε κι εμείς, μήπως ήταν καθημερινά είναι και κατάκριση. Ναι, λένε και κατάκριση. Αν είναι κατάκριση καθημερινά είμαστε χαμένοι από πρώτο χέρι. Λοιπόν και αυτοί τονίζανε πολύ αυτό το θέμα. Ο βάσος αυτό που αναφέρει πριν το προστατικό. Και ο Αγίος Ιωάννης Κλίμακος που αναφέρει στην Κλίμακα εκεί ότι ο άνθρωπος ο μοναχός που δεν κρίνει πριν από το κελί ενός άλλου μοναχού ανδρικό κελί και το βλέπει ακατάστατο συγγύριστο, συμβαίνει αυτό στα ανδρικά κελιά, τα γυναικεία είναι διαφορετικά, έχουν τάξη καθαριότητα, διαφορετικά τα ανδρικά όμως και τι λέει τότε με το λογισμό του, γιατί μπορεί να μην κρίνει με διαζώσεις με τη γλώσσα του, αλλά με το λογισμό του, σκέψου να κρίνει τους πάντα. Γιατί λέει τότε, κοίταξε ο αδερφός, ασχολείται με τα πνευματικά και δεν του μένει χρόνο να ασχοληθεί με τα υλικά, δηλαδή έχει την προσευχή, τη μελέτη που κάνει και δεν του μένει χρόνο να χρησιμοποιήσει το κελί του και τον κρίνει. Περνά το άλλο και για ένας άλλος μοναχού, σπάνιο αυτό βέβαια, αλλά μπορεί να συμβεί όμως που να είναι καθαρό τακτοποιημένο αδερφό κελί. Σπάνιο, αλλά μπορεί να συμβεί κι αυτό. Και τι λέει τότε, κοίταξε ο αδερφός όπως έχει τον έσω άνθρωπο καθαρό, έχει το περιβάλλον. Και ούτε και αυτό με κρίνει. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα έχει πολύ αγάπη ο άνθρωπος αυτός. Έχει φτάσει ύψος πνευματικού μεγάλου. Να φτάσουμε εκεί με το να μην κρίνει ο άνθρωπος. Μεγάλο πράγμα. Και είναι και για τους ανθρώπους που ζουν και στον κόσμο και στην έρημο και όπου μπορεί να ζεις είναι απαραίτητο αυτό και είναι και κατορθωτό. Μόνο θέλει προσοχή μεγάλη. Αλλά δεν έχουμε σχηματίσει τον εαυτό μας σε την εντύπωση ότι είμαστε μικρότεροι εμείς, οι κατώτεροι, αλλά ότι κάτι είμαστε. Και έτσι κρίνουμε τον άλλο. Λοιπόν, αυτή η αρετή πολύ εδώ αναπτύχθηκε, είναι συναντικό προϊόν αυτό. Πνευματικό, είναι συναντικό βέβαια. Το να μην κρίνεις κάτι, να μην κρίνεις. Πολύ το πρόσεξαμε. Και είχαν φτάσει σε ύψους βέβαια, έφτασαν ύψους με την
αρετή αυτή την κατόρθωσα πολλά πράγματα πνευματικά. Έχει φέρνει στην ειρήνη, την ειρήνη στην ψυχή, αναφέρεται η ειρήνη, το να μην κρίνεις. Και οδηγεί προς ταπείνωση, είναι μια λεωφόρος που οδηγεί στην ταπείνωση, το να μην κρίνεις. Με κλειστά μάτια πάει. Γιατί γι' αυτό πάλι είναι ένα δύσκολο, αλλά λέει, ρωτάει κάποιος πώς αυτό στην ταπείνωση, τι που την εκθιάζουν οι πατέρες τόσο πολύ και είναι το θεμέλιο της πνευματικής ζωής, είναι το να μην κρίνεις. Να μην κρίνεις. Είναι μια λεωφόρος αυτή που οδηγεί στην ταπείνωση, στην πραγματική ταπείνωση. Λοιπόν, αυτό ήθελα να το πω σαν αρχή, βέβαια. Για μας μπορεί να είναι αρχή, αλλά για τον κόσμο ύπος φαίνεται βαρύ αυτό το πράγμα. Ότι αν μπήκαμε μέσα στα ταπεινά και στα σοβαρά και στα δύσκολα, αλλά δεν είναι καθόλου. Θέλει μόνο προσοχή. Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω? Είμαι κατέστησα ο Θεός κριτή και της ομήνης? Όχι βέβαια. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ σαν αρχή της ομιλίας της πνευματικής. Ναι, ξεκινήσαμε με τα βαθιά όπως είπατε και εσείς, αλλά καμιά φορά αυτά τα βαθιά είναι και τα πολύ σημαντικά. Είναι μια λεπτομέρεια που δεν την πολύ προσέχουμε. Ναι. Το ξεχνάμε. Γιατί μάλλον προφασιζόμαστε ότι εμείς δεν κατακρίνουμε, απλά κρίνουμε. Και νομίζουμε ότι έχει διαφορά. Αλλά μας λέτε ότι είναι εκατοστατό, χρειάζεται ταπείνωση, λίγο πιο έντονη πνευματική ζωή για να το καταφέρουμε, έτσι. Και αυτό που είπες, Γιούλη, γιατί ότι υπάρχουν, λένε οι πατέρες, τρία στάδια στο θέμα της κρίσεως. Είναι το θέμα της κρίσεως, της καταλαγιάς στο δεύτερο στάδιο και εξουδένωση στο τρίτο. Με την κρίση κατάκριση κρίνεις ότι μια πράξη που δεν έκανε καλή ο άλλος την κρίνεις. Και αυτό λέγεται κρίση κατάκριση. Ενώ καταλαγιά είναι όταν κρίνεις τη διάθεσή του και λες ότι είπε ψέματα, λες είναι ψεύτης, κρίνεις τη διάθεσή του όλη. Τότε είναι πιο βαρύ αυτό. Καταλαγιά αυτό λέει. Και εξουδένωση είναι όταν εξουδενώνει. Δεν πεις ότι χειρότερο είναι αυτός ο άνθρωπος, ότι να πεις είναι. Ότι να πεις είναι κακό. Τον εξουδένωση. Το τρίτο στάδιο που είναι πολύ βαρύ. Αυτό. Να θέλω να μας φυλάξει. Αυτό. Πάντως γυρνώντας στην σημερινή εποχή που θα λέγαμε η κρίση και η κατάκριση, θα λέγαμε ότι είναι ένα συστατικό που δυστυχώς για να μπορεί κάποιος να ανέλθει στην προσωπική του ζωή, στην επαγγελματική του, χρειάζεται να το κάνει για να μπορεί να παραμείνει στη δουλειά του, για να μπορέσει να συντηρήσει ίσως την οικογένειά του, να ανέλθει επαγγελματικά σαν επιστήμονας. Θα πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν θεωρούμε ότι είναι σωστό. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να συμβουλέψουμε τους ακροατές μας που μας ακούνε, που πιστεύω όντως το ακούνε πολύ προσοχή αυτό που λέτε, αλλά καταλαβαίνουν ότι είναι μια ιδεατή κατάσταση για εκείνους που ίσως ζουν μακριά από τον κόσμο, το να μην να καταφέρουν να μην κρίνουν. Πώς θα μπορέσει ένας άνθρωπος μέσα στον κόσμο να καταφέρει να ελαττώσει την κατάκριση? Το να σκεφτεί ότι πραγματικά αυτό που είπατε, ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω, ναι, αλλά πολλές φορές η καθημερινότητα μας κάνει να μην έχουμε διάκριση να το σκεφτούμε αυτό και να το κάνουμε. Λοιπόν, να αναφέρουμε ένα παράδειγμα από το γεροντικό κύριο, τον Αβά Αντώνιο, που του πέρασε ο λογισμός του, αναφέρεται στο γεροντικό αυτό, ότι αν κάποιος άνθρωπος ζει στον κόσμο, λοιπόν, έχει φτάσει στα μέσα τα πνευματικά και του παρουσιάζεται, επέτρεψε ο Θεός ένας άγγελος και του λέει ακολούθησέ με και τον οδήγησε στην Αλεξάνδρεια, στην πόλη. Τον πήγε από τα στενά, από εδώ, από εκεί και τον πήγε σε ένα σπίτι που ζούσαν έναν ρόγινο μόνο του. Δεν είχαν παιδιά. Χτύψε την πόρτα, τους άγγελους του δέχτηκαν με πολύ αγάπη για αυτή τη μεγάλη τιμή στην Αθήνη. Ο Αβάς Αντώνιος Αθήνη. Σκεφτεί στο δωμάτιο, ό,τι μεγάλο. Και ο Αβάς, ο Άγιος Αντώνιος, αμέσως μπήκε στο θέμα. Της λέει, θα μου πείτε τι κάνετε, πώς ζείτε, γιατί φτάσετε μέτρα αρετής υψηλά. Και έλεγε, από εμάς, πατέρε Αβά, εσύ θα διαχθείς από εμάς, αλλά μόνο. Όχι, λέει, θα πείτε, λέει. Και έκανε υπακοή από τα πείνες και είπα, να σας πούμε, λέει, ζούμε, καταρχήν παντευθήκαμε,
και αποφασίσουμε να ζήσουμε με γκράτεια, σαν αδέρφια. Ήταν παντρεμένοι, αλλά δεν φαίνεται ότι ζούσαν με γκράτεια. Μεγάλο πράγμα αυτό λέει, να εμείς ζούμε την παρθενία μας, αλλά χωρίς να έχουμε να έρθουμε σε σχέση με γυναίκα. Εσείς που είστε μεταξύ σας, ήταν μεγάλο πράγμα. Αλλά φίλε, κάτι μεγαλύτερο. Του λένε, του λέει αυτά που παίρνουμε από τη δουλειά, τα οικονομάμε και οι δυο, τα κάνουμε τρία μερίδια. Το ένα το δίνουμε στις εκκλησίες, το άλλο τους φτωχούς και το ένα το κρατάμε για τον εαυτό μας, με συγχωρείτε, για να ζήσουμε στην ένα τρίτο. Το άλλο τρίτο το δίνουμε στις εκκλησίες και το τρίτο στους φτωχούς, και αυτό λέει μεγάλο πράγμα, η ελεημοσύνη, δηλαδή είναι η ελεημοσύνη, σε φτάνει στο ύψος, στο θρόνο του Θεού. Αλλά κάτι άλλο λέει, τους βάσατε. Του λέει, σηκωνόμαστε κάθε πρωί και λέμε, άρα υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι πιο ανορθολός από εμάς. Μόλις το ακούσα, λέει, αυτό είναι το μεγάλο. Και είναι βαθιά ταπείνωση. Το πίστευαν αυτό, γιατί μπορεί να πήγαινε, είπαμε ανορθολός εδώ, αλλά μετά να κρίνει το πούμε. Και είχαν φτάσει σε ύψος αρετής με αυτή την αρετή που δεν έκανε τους άλλους. Ταπείνωση. Λοιπόν, και ήταν στον κόσμο και δίδαξα τον ασκητή ποιο είναι και τον αβάντο είναι όχι. Λοιπόν, μην το λέτε αυτό ότι είναι καταστροφή, θέλει μόνο προσοχή. Γιατί εδώ ίσως και αυτή η αρετή που προσφέρει πολύ για κατακλήση ήταν το ότι το μέρος εδώ λόγω του ψωμέτρου είναι 1600 μέτρα το μοναστήρι ψώματο. Και αν ερχόσαστε λίγο πιο αργότερα το Γενάρη, το Φεβρουάριο, το κρύο εδώ πέρα του πιστάσε δεν. Και δεν μπορεί να κάνει η μοναχή να κάνει τέτα που κάνει στην Μητρία, στον Ιορδάνη που ήταν χαμηλά και η ζέστη. Και παιδόθηκαν πολύ σε αυτή την άλλη τίποτα δεν έχει κόπου ούτε η κατακλησία. Λοιπόν, είναι καταστροφή αυτή όπου και να βρεθείς. Όπως είναι κατά, είναι όπως είναι πάλι, μπορεί να κρίνεις όπου και να βρεθείς. Στην έρευνα να βρεθείς, μπορεί να κρίνεις με το λογισμό σου στους πάντα. Και να είσαι στον κόσμο μέσα στη φασαρία εκεί, είναι άσχης, πιάσε το θέμα, είσαι προς την ανέβη σε ύψος αρετής. Είναι γεγονός αυτό. Θέλει μόνο προσοχή αυτό. Προσοχή θέλει. Ήταν στο Ιεροσόλυμα ένας μοναχός, ο Χερουβίμ. Ήταν από εδώ, ξεκίνησε από εμάς, από εδώ την ύψη, σαν δόξα, ξεκίνησε από εδώ και έφυγε. Πήγε εκεί πέρα, είναι μοναχός και τώρα και έφυγε από εκεί και δεν ξέρω πού έχει πάει. Και μόλις αυτός ήταν έτσι απλός άνθρωπος και αυθής, μόλις κάποιος του έλεγε κατέρα να του λέει στο του λέει στο μάτι. Δεν τρέπει τίποτα. Όταν έπαιρνε όλος τη συζήτηση πάνω, του λέει ήρθε να κατέρα στο. Από την κατάκριση λοιπόν ξεκινάνε όλα και είπαμε να ξεκινήσουμε με τα βαθιά. Να έρθουμε τώρα λίγο και στα πιο ρηχά. Αλλά είναι καλό καμιά φορά να ξεκινάμε από τα βαθιά γιατί έχουμε ανάγκη ένα ταρακούνι μαγειρό. Είναι βαθύ όντως, είναι μεγάλο, αλλά είναι και εύκολο. Αυτό είναι το μυστήριο αυτό. Δηλαδή αυτή η αρετή δεν θέλει κόπο. Δεν θέλει κόπο ούτε να μυστέψεις, να ευρυπνήσεις. Θέλει κόπο πολύ. Τώρα λόγω του κρύου αυτό πέρα, δεν αντέχεις όχι να μυστέψεις. Τρέμεις αυτό το κρύο. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνεις εδώ πέρα πολύ άσχημα μεγάλο. Ένα αυτό όμως, αυτό είναι και λίγο μυστήριο. Μας πείτε και την ιστορία με τον μοναχό που ήταν αμελής αλλά δεν έκρινε και έφτασε στα τέλη και είχε την πεποίθηση ότι δεν θα κρυθεί γιατί δεν έκρινε ποτέ. Α ναι, αυτό είναι ότι πήγαν σε ένα μοναχό και το παρέστηκαν οι πατέρες. Ήταν αμελής, δεν πήγε στην εκκλησία, δεν ήταν μοναχός, στην επίστακα κοντά του και ήταν χαρούμενος και ήταν στα τελευταία του εκεί. Του παρέστηκαν οι άλλοι μοναχοί και ένας που είχε θάρρος τον πλησίασε και του λέει «Η ζωή σου» του λένε «Δεν ήταν σαν μοναχός σωστή» του λένε «Τώρα δεν σκέψου ότι εδώ λόγος του Θεού και σε περιμένει κρίση» του λέει αυτός του λέει «Ο Θεός όχι στον είπε ψέμα» «Όχι, αλήθειες» είπε «Έχω που αλήθειες» λέει «Είπε και την αλήθεια» «Μην κρίνετε» Λοιπόν, και εγώ δεν έκανα κανένα στη ζωή μου. Μπορεί να ήμουν αμελής, λέει, να μην κατέβαινα στην εκκλησία, αλλά τα άλλα καθήκοντα
του μοναχισμού, του, στην προσευχή. Αλλά αυτό το θέμα λέει, πρόσεξε και δεν τήρησε αυτό κατά γράμμα. Και έφυγε έτσι ελληνικός την τελευταία στιγμή. Και σου έκανε εντύπωση η μοναχή, γιατί ψηλαφούν οι μοναχοί, βάζουν το τύπο, το δάχτυλο στον τύπο των ύλων. Και πήγαν να ρωτήσουν κάποιον ασκητή, μεγάλο, ότι σώθηκε αυτός ο αδερφός με αυτό το πράγμα που είχε μόνο. Σου έκανε εντύπωση. Για να φύγει τόσο ελληνικός την τελευταία στιγμή. Και προσευχήθηκε ο ασκητής αυτός. Και του αποκάλυψε ο Θεός ότι σώθηκε με αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ μεγάλο αυτό. Για μόνο με αυτή την αρετή σώθηκε. Και όσο υπάρχει και τα γράμμα σου λέω που ο Χριστός είπε ότι μην κρίνετε, σε αυτό θα μην κρίνει εμένα που δεν έκρινα. Πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας, Πάτερ, ασχολούνται ή τρομάζουν με τα έσχατα που πλησιάζουν, που είναι δίπλα μας, που οτιδήποτε. Τους πιάνει ένας πανικός και μια φοβία. Τι πνευματική συμβολή μπορούμε να δώσουμε? Είναι λάθος αυτό λέμε. Ή και το άλλο πάλι ότι είναι παραγωγμένος, κάνει μάγια. Τι φοβερό πράγμα. Και λέμε πολλές φορές εμείς αυτό στους ανθρώπους μας πιστεύουν και ζητούν και στην εξομολόγηση. Καλά. Ο Θεός και εννοείται ότι εγώ, εννοείται ο άνθρωπος που λέει αυτό ότι μου κάνει, είναι άνθρωπος εκκλησίας, πηγαίνει στην εκκλησία, προσεύχει. Είναι ανώτερα τα μάγια από το Θεό. Η δύναμη του εχθρού, δηλαδή του πονηρού, είναι ανώτερη. Τότε, αν είναι ανώτερη, πρώτα εμείς οι μοναχοί πρέπει να είμαστε χαμένοι από πρώτο χέρι, γιατί ο διάβολος θα επανδράσει στο σωστό, στο σωστό. Λοιπόν, δηλαδή μόνο με είχαν τέτοια εξουσία, όταν πας εσύ ο ίδιος και ζητάς τη βοήθεια για να κάνεις για κάποιον άλλον, αυτό τότε ανοίγεις την πόρτα μόνος σου, αυτό φταίει. Όταν εσύ προσεύγεις, έχεις μετανοήσει. Δεν είναι σχέση με αυτά. Τι εξουσία έχει, μπορεί να έχει τα μάτια. Είναι λάθος αυτό μεγάλο το λόγο μου. Ίσως και μια δικαιολογία να δικαιολογήσει ότι να δεύτερη αυτός. Τι... Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω με πόνο αυτό το πράγμα. Όταν τα ακούω, όταν τα ακούω. Εξεκαθαρίζουμε ότι άλλο να πας εσύ και να ζητήσεις τη βοήθεια αυτών τα μάγια ή τα μέντεμ και... Αυτό αλλάζει τώρα. Δίνεις, πας με τη θέση σου, αλλά όταν εσύ υποφέρεις, μείνει μακριά, σε με το Θεό προσέψει. Τι εξουσία εδώ, τι δύναμη έχουν αυτά. Άλλο ότι οι προδοκιμασίες πάνω τις επιτρέπουν αυτό γιατί είναι το καλό μας. Λέει ο άλλος, ο Αββάς, ο σφητής, ότι βγάλετε τους πειρασμούς από τη μέση και δεν σώζεται κανένας. Λοιπόν, επιτρέπει ο Θεός πολλές διευκρινασίες, γιατί για παιδαγώγηση, για το καλό μας. Η φοβία που μας πιάνει ότι ζούμε δύσκολα, είναι κρίση, θα έρθει το τέλος. Αυτό είναι αποτέλεσμα αυτής της καταστάσεις, διότι όταν δεν είμαστε πιστοί και αφιερωμένοι στον Θεό, δεν λείπει πίστη μας, δεν έχουμε πίστη. Και όταν θα χαθούμε, τι θα κάνουμε. Ενώ όταν δεν είμαστε ταπεινοί, απλοί, έχουμε δώσει τον εαυτό μας στον Θεό, έχουμε την ελπίδα, ζούμε την ελπίδα ότι ο Θεός δεν θα αφήσει. Και στις πιο δύσκολες στιγμές θα βγάλει το χέρι του. Και ελπίζουμε. Ελπίζουμε. Η φοβία είναι αποτέλεσμα αυτού του πιστεύω που έχουμε, του εσφαλμένου, του λάθος πιστεύω. Και ο ασφαλός οδηγεί στη φοβία στο πράγμα. Και αυτό είναι απόδειξη ότι οδηγούμε στη φοβία, ότι δεν είναι από το Θεό αυτά τα πράγματα. Γέροντα, τι πιστεύετε ότι φταίει που οι περισσότεροι άνθρωποι δυστυχώς δεν αναποθέτουν την ελπίδα τους και τη ζωή τους στο Θεό? Παρόλα αυτά όμως έρχονται και ζητούν από εμάς τους ιερείς να τους βοηθήσουμε. Δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως για τη μαγεία μας έχει τύχει στην ενορία πολλές φορές. Να έρχεται ο κόσμος, δηλαδή πάτε να μου διαβάσετε τις ευχές. Και το πρώτο πράγμα που τους λέμε, έχετε μια λειτουργική ζωή, εξομολογήστε, κοινωνείτε, φέρετε σταυρό πάνω σας, προσεύχεστε. Να, οι δουλειές δεν με κάνουν να μην έρχομαι πολύ στην εκκλησία. Καλός άνθρωπος είμαι, εξομολογούμε. Δεν έχω σκοτώσει βέβαια και κανένα. Κοινωνώ. Στις γιορτές τις μεγάλες, κοινωνώ. Πολλές φορές νιώθουμε φόβο, νιώθουμε ανασφάλειες.
αλλά δεν εναποθέτουμε τη ζωή μας στον Χριστό. Αυτό που οι κοπιώντες και καγώνα πάυσε μας, το καγώνα πάυσε μας που ο Κύριος. Γιατί δεν παίρνουμε σε αυτή τη διαδικασία να εναποθέσουμε τη ζωή μας στον Κύριο. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι να αφιερωθεί τελικά, να δοθεί στο Θεό εξ ολοκλήρου και να πηγαίνει το θέλημά σου. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Θέλει πίστη πολύ βαθιά, πίστη να το πει. Γεννηθεί το θέλημά σου. Και αν έλεγε κάποιος, απλώς να πω ότι αν δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλουμε, να τα θέλουμε όπως έρχονται. Σοφό αυτό και βαθύ αυτό. Σου λέω τα ό,τι έρωτα, αλλά του Θεού είναι. Δεν ξέρω το Θεό είμαι. Ότι να εισηγήσω. Είναι η λειψή, η πίστη. Λάθος είχαμε πάρει δρόμο. Κάτι φταίει. Κάτι φταίει εκεί πέρα. Αλλά όμως είναι και το άλλο, το παρήγορο, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν και στον κόσμο και πιστεύουν σωστά. Τους χαίρεσαι, δηλαδή. Παίρνεις θάρρος και δεν σύνταξες στον κόσμο μέσα σε προβλήματα. Και η οικογένεια σου όλος έχει ένα σώμα παιδιά, 7-8 παιδιά. Λοιπόν, αυτός για να φέρει αυτά τα παιδιά στον κόσμο έχει πίστη βαθιά, διότι δεν ξέρετε τι θα κάνω. Πώς. Εμείς θυμάμαι στα χωριά μας για τα χρόνια πριν από 50 χρόνια που είμαστε μικροί, ήταν συμφορά για να γεννούσε γυναίκα κορίτσι. Γιατί δεν θα έλεγε πρίκα. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα ήταν. Η μητέρα μου έφυγε στα 48 χρόνια, ηλικία νεαρότατη, με τον καημό πώς θα πάντευε την κόρη μετά από μένα, ήταν μας 4, 2 και 2. Δύο όρια, δύο κοπέλες. Και μετά από μένα ήταν η Κατερίνα. Και 48 της χρόνια εισαγγελή κόπηκε και στενοχώρια από τον καημό. Και μετά από 2-3 χρόνια αυτό μπήκε το χωριό. Πήγε μια θιά μας στον Πειραιά, βρήκε ένα εκεί πέρα πυροώτη. Και λέει ο πυροώτης, εγώ δεν θέλω πρίκα, λέει, θέλω ένα χώρο για ένα σπιτάκι στον Πειραιά. Εμείς θα το αγοράσουμε το σπιτάκι στον Πειραιά, πρέπει να πουληθούμε όλοι μας. Και να βάλεις, ήταν καλό παιδί αυτό. Πρέπει και δίκιο άνομα, τι δεν ρωτώ, θέλω ένα σπιτάκι διαμέρισμα. Πού να βρεθείς εδώ. Και εκεί στο χωριό έτσι ο Νικόλας, που ήταν επιπλοποιός. Μαραγκός ήταν και καλός. Βρέθηκε τώρα έχει με όσους πατέρες τα δυο παιδιά της που έκανε δυο παιδιά. Μια χαρά ήταν. Αλλά έφυγε με τον καημό αυτό, πώς θα την πάτευε. Λοιπόν, ήταν συμφορά εάν γεννούσε κορίτσι. Πέρασε, δηλαδή έρχονταν ο άντρας, έλειπε και γεννούσε η γυναίκα στο σπίτι εκεί πέρα. Τότε να πάνε στην κλινική δεν ήξερα. Και ρωτούσε τι είναι. Είναι άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα. Και όταν άκουγε ότι είναι κοπέλα, το γεννηθέν του, μπορεί να βάζει τις φωνές. Καημός, ήταν μαύρο, τα έγραφα, τα έμπα, μαύρο, διότι γεννούσε κορίτσι. Εδώ στην έρημο τόσα χρόνια εσείς έχετε ζήσει πολλά, έχετε ακούσει πολλά. Ναι, και έχουμε δει και πολλά. Και έχετε δει πολλά. Και μάλιστα έχουμε πάει και διδάγματα τους Βεδουίνους που είναι απλοί άνθρωποι, ζουν μια φυσική ζωή, δεν μένει με το μοναστήρι και έχουν στο θέμα της πρίκας αυτή είναι πολύ αξιέπαινη και είναι ανώτερη από εμάς μπορούμε να πούμε. Όταν ζητάει ο γαμπρός Ελπίνα από την ύφη 50.000 λίρες Αιγύπτου. Μου πήνε λέει ένα ευρώ είναι 9 λίρες Αιγύπτου. Είναι το ποσό τόσο μεγάλο. Αλλά δεν έχουν άλλο. Και μαζεύονται όλοι, το κάνουν τραπέζι εκεί πέρα. Και μαζεύονται και ξεκινάει ένας σέχας της φίλης φωνή και του λέει, συμπέθερε του λέει, στον γαμπρό του λέει, για μένα λέει θα κόψεις 5.000 λίρες. Τον τρέπεται μετά στην όλη ομίγια εκεί πέρα και λέει για αυτόν, ναι λέει για σένα λέει 5.000 λίρες θα δυσκολεύει. Ξέρω πέντε. Πετάει σε άλλο στον όλη ομίγια. Για έτσι από μένα κόψε άλλες 5.000. Γίνονται 35. Πετάει το άλλο διπόρο και το φαίνεται το ποσό εκεί που μπορεί να το πληρώσει ή άλλο να δώσει. Του γίνεται και χτυπάει παλαμάκια μετά.
και δεν χαλατώ στην κέση. Και είναι πολύ διδακτικό αυτό. Δεν χαλά δηλαδή για τα χρήματα. Ας το εκεί πέρα στην άνθρωπο σου λέει, τότε στα χρόνια τα δικιά μας, τώρα έχουν γραμμάσει, ζητούσε τα νηγίες χρυσές. Πώς είχαν βρει τις νηγίες χρυσές, δεν ξέρω. 100 κομμάτια. Άμα ήταν 95 κομμάτια, χαλούσα στην κέση. Φοβερό πράγμα. Για 5 λίρες, για 5 λίρες χρυσές. Και φυσικά ένας που είχε, ήταν ευκατάστατος, μπορεί να οικονομήσει, αλλά που είχε 100, ούτε 5 λίρες δεν είχε. Λοιπόν, και πρέπει να μιμηθούμε σωστός. Στην απλότητά τους, ε. Ναι. Απλότητα μεγάλο πράγμα. Παιδιά στη πηγή. Και το ξέρετε ότι η γυναίκα δεν δίνει πρίκα, παίρνει. Η απλότητα λοιπόν των Βεδουίνων είναι, ναι, ναι, να μας γίνεται παράδειγμα. Και εδώ είναι και το παρήγορο είναι ότι επειδή εδώ κάνουν και πολλά παιδιά που να έχει ένας. Και οι κορίτσια εδώ πέρα δεν χαίρονται όταν ακούνε, δεν κλαίνε όταν ακούνε, εδώ χαίρονται. Γιατί δεν δίνει πρίκα, η κοπέλα παίρνει, ο άντρας δίνει. Και ένα άλλο ωραίο έθνο που έχουν όταν... Ναι, αυτό που είπα, ότι πετάει ένας σέχας εκεί πέρα και λέει για μένα, για τόσο, τόσο στο ποσό μπορεί να πληρώσει 5.000 γύρις, 2.000 γύρις Αιγύπτου. Βιδούνι είναι τόσους αιώνες δίπλα στο μοναστήρι και το έχουν αγκαλιάσει το μοναστήρι με μια διαφορετική αγάπη, έτσι. Βέβαια, είναι και ένα φαινόμενο. Να δεις, δεν σας έφερα, δεν ξέρω σας έφερα κάτι. Χαρτιά που φτιάχνουν σταυρουλάκια. Μας τα δείξατε, ναι. Και ο σταύρος. Λοιπόν, είναι μουσουλμάνοι. Αυτή η μια φιλία από αυτούς, η Γκεμπελία, είναι απόγονη του Ιουστινιανού που έστειλε τη 200, έστειλε το μοναστήρι, έστειλε 200 οικογένειες. Τον Πόντο και την Αλεξάνδρεια. Και όταν με τον καιρό έμειναν εδώ πέρα, έγιναν άνθρωποι μουσουλμάνοι, έχασαν την πίστη. Δεν έχασαν όμως το αίμα τους ότι είναι Ρωμνοί. Δεν με λένε Έλληνες, Ρωμνοί. Τι χαίρονται. Αυτή είναι η πιο έμπιστη. Αυτή η Ρωμνοί. Η Γκεμπελία. Και είναι... Αυτή βγήκε ο Σέχας την άλλη φορά, αυτό το δεύμα, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Πάρα πολύ. Ο Σέχας της Γκεμπελία, αμέτα νομίζω. Και είπε από τον ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση, και είπε ότι επίσημα δηλαδή, το όποιος τολμήσει να τα βάλει με το μοναστήρι, θα είναι να κάνει με εμάς. Και τον χειροκρότησαν από κάτω, λέει ακροατέ, μουσουλμάνοι και χριστιανοί όλοι. Μου είπε αυτό. Πολύ σημαντικό δηλαδή. Ότι είναι το ασθενό σπίτι τους. Πάλι. Γι' αυτό είναι το σπίτι. Και είναι αδιανόητο, και όχι μόνο για το μοναστήρι, αλλά και όταν ακούμε ότι έρχονται Ιωνες, ή μας λένε Ιουνάν, τη λέξη Ιωνες. Από τις πρώτες φορές πάντως που είχαμε έρθει στο μοναστήρι, μένα προσωπικά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και η συμμετοχή τους στην πανήγυρη, ναι, των Βεδουίνων. Και περίμενα να τελειώσει ο Ισπερινός, λέγοντας περίμενα στον Μπάρακα, την ευλογία. Και πραγματικά το νιώθουν σαν ενορία τους, σαν σπίτι τους, σαν... Είναι και αυτό το πίμνιο του μοναστηριού. Και δεν επηρεάζονται αυτοί. Έτσι υπήρχε αυτή η διένεξη με τους χριστιανών και μουσουλμάνους, γιατί η διαφορά αυτή η αυστηρή μουσουλμάνη που γίνονται στη Συρία, και αυτά είναι φοβερά πράγματα. Τα ανατριχιάζεις που τα ακούεις αυτά, τις ειδήσεις. Σφάζουν τους ανθρώπους σαν κοτόπουλα. Λέγανε και στην Ελλάδα στις ειδήσεις και ότι εδώ είναι πολύ δύσκολα, ναι, και ότι βρεθήκατε σε πολύ δεινή θέση. Αυτό σας παρακαλώ. Ακόμα βγάλανε είδηση ότι απαγάγανε και μοναχούς από εδώ. Ναι, ναι. Και το ωραίο είναι αυτό από την όλη πόλη σας βγήκε και ένα καλό. Είπε ο Πούτιν, πρόεδρος της Ρωσίας, ότι θα στείλει στρατό να αυτό λοκατζίδες να υπερασπιστούν το μοναστήρι. Και είναι εύκολο να πάρει την άλλη την έγκριση από την έγκριση, αλλά ο κράτος δεν μπορεί. Αλλά το είπε αυτό δημόσια. Την πράγμα του παιδί. Και γιατί φαίνεται ακούει, έχει ακούσει αυτά. Και είναι και ορθόδοξος στο αίμα του μοναστήρι. Είναι, μπορεί να ακούει, μόλις πέρασε στο σωρά, αλλά είναι
Ορθόδοξιά. Και είπε αυτό. Τη δαστήρι, λέει, λοκατζίδες, να φτιάξουν το μοναστήρι. Και είναι παρήγορο και αυτό πάλι. Για την κατάσταση αυτή, εσείς πώς ήσταν εδώ. Σταμάτησε ο κόσμος να έρχεται εδώ και αυτό δύο χρόνια τώρα, μόνο, περίπου, τρία. Ναι. Και το μόνο και με εγώ επενδύζω την, αυτή την κατάσταση με τους Βεδουίνους. Δεν έχω χρήματα τώρα, οικονομάω λίγα. Ενώ όταν έρχονται, έρχονται λέει, μου έθινα να οικονομούσα χρήματα και για τους έδινα. Και τώρα έρχονται με την απόδειξη. Πονάει η καρδιά μου, λέει, αμπούνα μου, λέει, με βλέπουν έξω. Με βγαίνω από την πόρτα, μου δίνει την απόδειξη. Όταν έχω, το, όταν έχω, το λέω, ναι, δεν είμαι bank master, δεν είμαι τράπεζα της Αιγύπτου. Πώς θα έχω. Και με έχω μέσα στο χωρί αυτό. Δεν έχω να τις δώσω. Αλλά πάλι τώρα, να τώρα που εσείς που ήρθατε, τη φέρατε αυτό το λίγο κόσμο, αυτός ο ίδιος με ξέρετε πώς άφησε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα χρήματα. Γιατί είναι και αυτή η διαφορά, είναι γιατί για 50 ευρώ εδώ πέρα είναι ένα μηνιάτικο. 50 ευρώ είναι ένα. Σκέφτε λοιπόν, όσο και αυτή μηνά είναι ζωή πέρα, τι είναι με τρεις γύρες της 3 ευρώ την ημέρα. Λοιπόν, είναι και αυτή η διαφορά. Και 50 ευρώ για μας εδώ πέρα είναι πλούτος. Και από εδώ από εκεί μου άφησε μια ραβή. Ξέρουν ότι εγώ είχα δυναμία στους Βεδουίνους. Την καμέρα έβαλα και εγώ στη φτώχεια και ξέρω από αυτό. Και πονάω περισσότερο. Αλλά και όταν βλέπω ακούω αυτό που προσέχασα την αγορά που το ακούω αυτό, τι είναι μέσα στο ενδιαφέρον μου. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά το αγαπάνε το μοναστήρι. Δεν είναι ότι είναι λόγια ή έχουν συμφέρον ή τίποτα να μην ζητώσει. Δεν αποάψουν και το λένε αυτό στα παιδιά. Όταν είχαμε πάει σε κάτι φυλές που είναι μακριά στα βουνά εδώ πέρα, μια μισή μέρα με τα πόδια σε κάτι βουνά. Και τόσο όταν είναι ήρθε τα παιδιά μπορούν να μπάρακα, μπάρακα. Την έκανε έκανε καραμέρα. Η λεφτά πλούσε. Γιατί τους λένε, τους μεταδίδουν αυτό ότι αυτοί, αυτός είναι αμπούνας στο μοναστήρι, είναι άνθρωπος του Θεού, είναι δικός μας άνθρωπος αυτός. Πώς είναι τυχό. Σε κάτι φοβερές ερημιές. Δεν πέρασες άνθρωπο και να κατέβεις στο ρέμα, στη ρεματιά. Δεν μπορείς, πολλές φορές κόβει το νερό, το ποτάμι του, κόβει την πορεία του δρόμου. Κανένα πρέπει να ξέρει, κόβεις δεξιά, αριστερά, να ξεφύγεις από την καθοδιά. Και εκεί πέρα που τους μόλις βλέπω να περάσουν αμέσως θα μπουν. Και μέσα να βάλουν φωτιά να ανάψουν και να φτιάξουν το φαϊτό και θα πρόβλημα εκεί πέρα, να ψήσουν το τσάι, να μας κεράσουν. Τι χαίρονται λοιπόν όταν σας βλέπουν, σας θεωρούν πολύ σημαντικό ότι... Πανηγύρι. Πήγαμε κάποτε μακριά από εδώ πέρα, πίσω από την Αγία Κατερίνη που είναι το ψηλότερο κορυφή του Σινά, 2-600 μέτρα, ψώμετρο. Και μας είδαν εκεί πέρα, μας ανάψαν φωτιά, να φέρεσαν το φαϊτό, μας χαιράσαν. Και με είπαν οι άνθρωποι μεταξύ των άλλων, μας είπαν ότι είμαστε χαρούμενοι σήμερα. Τους λέμε γιατί έχουμε γιορτή. Τους λέμε τι γιορτή είναι, έχετε πρώτα. Λέει το ότι ήρθατε εσείς εδώ πέρα. Αυτό είναι πάνω από... Και γίνονται αυτοί, γίνονται και ένα παράδειγμα και για μας. Που έχουμε τα πάντα και λέμε, μιλάμε για κρίση. Ναι, εγώ σε όταν εγώ, ακούω καμιά φορά, έστειλα με παίρνουν γυναίκες και μου λένε, εγώ είπα κρίση πάτε, είχα το εισόδημά μου λέει 50.000 ευρώ το χρόνο, τώρα είναι 40.000 να τα κόψανε. Λέω και εγώ, σιγά λέει, έλα εδώ να δεις τι εισοδήματα έχουν οι άνθρωποι και πώς ζουν. 50.000 ευρώ, ούτε ο υπουργός, ούτε ο πρωθυπουργός για τα γραμμάτα. Και παρόλα αυτά είναι με το χαμόγελο, είναι ευδιάθετοι και καλοσυνάτοι πολλές φορές να βοηθήσουν. Μας λέγατε παλιότερα μια ιστορία για μια γυναίκα εδώ στο χωριό που δεν είχε δόντια και δεν μπορούσε να μασίσει. Ναι. Τη βοήθησε το μοναστήρι να φτιάξει τα δόντια και με τι ευγνωμοσύνη καθημερινά ευχαριστούσε την Αγία Κατερίνα. Ναι, έλεγε. Στεφόταν λοιπόν στο μοναστήρι
Και η Αγία Μακατερίνη, σε ευχαριστώ, μας το έλεγαν οι παιδί που πάνε, τι βλέπανε. Και η Αγία Μακατερίνη, σε ευχαριστώ. Αισθανόταν τη Αγία, τη βοήθησε, της έκανε δώρο τα δόντια, ε. Βέβαια. Και την Αγία λοιπόν την αγαπάνε και την τιμάνε. Ναι, βέβαια. Και το μοναστήρι. Και αυτό είναι ένα μάθημα, όπως είπατε και εσείς, για τη σχέση των μουσουλμάνων με τους χριστιανούς. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι. Εδώ και ο πατέρας Ιεροσολύμα, ο πρώην ο νέος πατέρας, είχε πει ότι πρέπει, γιατί εδώ και έχουμε και τις διενέξεις τους παιδίνους στον Άγιο Σάββα και πέρα μεταξύ τους. Και λέει, πρέπει να μιλθούμε τους Σιναίτες στο θέμα των σχέσεων με τους παιδίνους. Σε εμάς εδώ, ειδικά αυτή η κεμπελία, η περιοχή, αδιανόητο να το σκεφτεί να κάνει κάτι κακό, να πειράξει το μοναχό ή το μοναστήρι. Όταν γίνανε τώρα στα 2-3 τελευταία χρόνια τα επεισόδια της που άλλαξε λίγο η κατάσταση και ανέβηκαν οι πιο περίεργοι στις ιδέες τους μουσουλμάνοι, εμφανίστηκαν που στα δω τέτοια στοιχεία. Τίποτα. Δεν το πλησίασαν. Τίποτα. Την άλλη φορά εδώ πέρα είχαν βγει τα γύψανα από προσκυντήρανε πολύ. Και ήταν και στρατιώτες της Αιγύπτου, γιατί εδώ πέρα στο πρωί έχει ένα αεροδρόμιο που είναι κοντά εδώ πέρα, ο Ιησούς Σαρμισιέχ που είναι μακριά. Εδώ πέρα και είναι καλό αεροδρόμιο, αλλά δεν ξέρω το έχουν για ασφάλεια, το χρησιμοποιούν για το στρατό μόνο. Και είναι εκεί πέρα την εγκατάσταση στρατιώτες και ήρθαν εδώ πέρα. Μια ομάδα από αρκετές και μπήκαν στη σειρά, ένας στον άλλο και προσύνησαν τα γύψανα. Οι στρατιώτες, ε. Και μάλιστα μερικοί φαίνεται αυτοί μπορεί να είναι και χριστιανοί. Κάποιοι δηλαδή, κάνουν το σταυρό κανονικά, πήγε έτσι να ρωτήσω τι ξέρει τι έκανε. Δηλαδή. Ενώ άλλοι περισσότεροι το έβλεπαν τα λείψανα, αλλά και αυτό πάλι τότε μπήκε στη σειρά να σκημούσε πάνω να έρθει για τα λείψανα. Δεν τα πλησιάζουν, ναι. Τελικά η μεγαλύτερη δυσκολία για το μοναστήρι μέσα στην έρημο είναι ο πολλής κόσμος, ο πολλής τουρισμός. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί ο μοναχός έχει την ησυχία. Γιατί καλό είναι αυτό εδώ και να ήρθαν και σήμερα που ήταν και μόνο η χοροδία, που οι χοροδίες που ψάχνουν, τι όμορφα ήταν. Αλλά μέσα σε αυτό κόλλανε και το στοιχείο του κόσμου, το θόρυβο. Τι είναι να... Αλλά εδώ έχουν ξεχειωθεί οι μοναχοί, δεν τους πολύ πειράζει αυτό. Και ειδικά το στοιχείο της γυναίκας δεν τους πειράζει πολύ. Έχουμε και την έρημο εδώ, ότι αν μπορεί κανένα μέσα εδώ να κάνει και να αντέξει αυτού τους τις δυσκολίες με την επίσκεψη του τουρισμού και των δικών μας προσιτών, έρημος είναι 2 μέτρα εδώ. Έξω να βγεις, 2 μέτρα, χασεύσεις. Για επιστήμη εδώ πέρα που είναι τι είναι κοντά. Πάει. Και ησυχάζεις μετά, ε. Να μας πείτε 2 λόγια έτσι και για τους υπόλοιπους Αγίους εδώ, της περιοχής. Είπατε η Αγία Επιστήμη, ο Άγιος Γαλακτίων είναι εδώ κοντά. Ναι, ναι. Ο Άγιος Θεόδωρος. Είναι Άγιος Θεόδωρος εδώ πέρα που φαίνεται, μου βγείτε έξω, φαίνεται μια κορυφούλα που είναι κοντά. Ένα μικρό κυσάκι που είναι πάνω. Ναι, ναι, αυτό είναι Άγιος Θεόδωρος. Εκεί λένε ότι ζούσε ο Ιωθόρ, ο πεθερός του Μωυσή. Και ήταν μονοθεϊστής αυτός, γιατί πώς είναι αυτή η 1250 Χριστού χρόνια του Μωυσή. Και τότε για να πιστεύεις στον ένα Θεό ήταν άνθρωση, η δική μας η πρόγονη. Οι Έλληνες πιστεύαν στον 12 Θεό. Και όχι τότε τον 8ο αιώνα. Το 800-900, όχι το 1250. Ο Ιωθόρ. Και το ότι ο Μωυσής πήρε την μια κόρη του τι σε φόρα γυναίκα, και αυτό πάλι είναι δείγμα ότι είχε πραγματική συγγένεια μαζί του για να δεχθεί να πάρει μια κόρη του γυναίκα. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα. Τώρα δεν ξέρω, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα, αυτοί είναι οι Άγιοι Τεσσαράκοντα, σεβαστοί Ελλήνοι, οι Άγιοι Τεσσαράκοντα που μαρτύρησαν εδώ στο Σινά. Δεν ξέρω, μάλλον αυτοί πρέπει να τρώνε. Οι μάρτυρες εδώ της περιοχής, ναι. Άγιοι Τεσσαράκοντα. Έχετε πάει και το έχετε πάει. Είναι κοντά στο βράχο του Μωυσέως, από την από εκεί πλευρά είναι αυτό, είναι. Ναι. Τι Άγιοι Ανάργυροι, πάλι πιο... Είναι από το χωριό, ανεβαίνεις απέναντι έναν δρόμο ψηλά, κατεβαίνεις πάλι, είναι πιο κοντά.
Όχι πιο κοντά, είναι πιο δύσκολο να είναι η φόρα. Τι... Μετά, πιο πέρα από τον Άγιο, από τους Θείους Αναγίους, είναι το Άγιο Ιωάννης Κλίμακος. Μεγάλη μορφή και αυτή. Όλα αυτά που διαβάζουμε στα συναξάρια υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ναι. Οι πατέρες τώρα, η συνήθεια είναι, πηγαίνετε ανά διαστήματα έτσι στα... έτσι τα λειτουργείτε αυτά στις... Ναι. Και όποιος θέλει, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να πάει και στην έρημο να μείνει λίγο, ε. Η εξέλιξη γέροντα στο μοναχισμό, στο Σινά, να μας πείτε δύο λόγια. Την εποχή που ήρθατε εσείς στο μοναστήρι, με την σημερινή κατάσταση, είναι παρήγορο που βλέπουμε νέους ανθρώπους που αφιερώνονται, έρχονται ακόμα, που αφιερώνονται, που σίγουρα άφησαν τις ανέσεις τους και την καλή ζωή, θα λέγαμε, των πόλεων και έρχονται εδώ στην σκληρή έρημο. Φέρνοντας όμως μαζί τους το κλίμα της πόλεως, αυτό έχει επηρεάσει τον σημερινό μοναχισμό στο Σινά. Τουλάχιστον όπως εσείς το γνωρίσατε όταν εσείς ήρθατε ως δόκιμο στο μοναστήρι. Και από αυτά που ακούγατε και από τους γεροντάδες σας, ναι, όταν ήρθατε εδώ. Εγώ όταν ήρθα εδώ, είχε η Αλεξανδρία. Ήταν ελάχιστη μοναχή και ηλικιωμένη, οι οποίοι δεν υπάρχουν τώρα. Μόνο ο πατήρ Ευμένιος, ο Νιενδικαίος. Και αυτός από τους παλιούς. Οι άλλοι όλοι φύγανε, ο πατήρ Σοφρόνη, ο πατήρ Βγένης, πόσοι άλλοι, ο πατήρ Διονύσιος, ένα σωρό, φύγανε αυτοί. Και αλήθεια έχουν έρθει πολλοί τώρα, ναι, οι περισσότεροι μου είναι νέοι μοναχοί, βλέπετε και εσείς. Και έχουν εγκληματιστεί στο πνεύμα αυτό την έρημο, αλλά ούτε και παίρνουν τα άκρα να πούνε ότι δεν μπορούν να ζουν στο μοναστήρι, γιατί είναι και το πρόβλημα τους επισκέπτες στους κόλμους, να μην ησυχάσουν, να μην υπάρχουν ησυχία εδώ πέρα, ούτε και αυτό να πούνε να πούνε δεν κάνουμε, φεύγω, πάω στην έρημο. Μέχρι στιγμή δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία, είναι και από την Αγία Κατερίνη, για να... γιατί χρειάζεται να επανδρωθεί πρώτα το μοναστήρι γερά και μετά να βρεθούν άλλοι, να περισσεύουν δηλαδή, να επαναζήσουν έξω. Αλλά τώρα συνεχίζει ακόμα ανάγκη. Απαντούμε να μείνουν εδώ πέρα, κουτσά στραβά. Και είναι παρήγορο αυτό. Παρήγορο αυτό. Και έχουν εγκληματίστηκα στο πνεύμα του μοναχισμού και είναι σωστοί μοναχοί. Και ούτε παίρνουν και τα άκρα να δεν τα καταλήξουν όλα και να πάνε στην έρημο. Και αυτό δεν είναι δύσκολο πράγμα. Η έρημος, για να μην γίνω να ζήσεις, έχει δυσκολία. Εγώ πάντως και εδώ όταν βρήκα λίγους μοναχούς, αλλά θυμάμαι στη σύναξη, ήταν τότε, ήταν εγώ, το 72 ήρθα. Ήταν η πολυουρανική κατοχή, το Σινά. Μεταδόθηκε στους Αιγυπτίους το 83, που εδώ και τελείπα. Και ήταν στη σύναξη, ο πατέρα Ευμένιος ήταν στη σύναξη τότε, ήταν πιο νέος. Και όταν ήρθα εγώ είχα εδώ πέρα, είχα ένα μπόθο για την εκκλησία και το εκτίμησα να πατέρευτε εδώ αυτό. Και τέθηκε το θέμα να γίνω μοναχός, να αδερφός μονής, να ερωθώ και αυτά. Και είπανε στη σύναξη πατέρα ότι διοικείται εδώ από τη σύναξη ορισμένους πατέρες που έπρεπε αδερφότητα και αυτός αρχιεπίσκο. Και είπανε οι πατέρες της συνάξης ότι καλός είναι και στην εκκλησία άνθρωπος στην εκκλησία είναι, αλλά είναι πολύ νωρίς. Για ένα χρόνο δεν είχα, γιατί προέβαλε ο ορισμός δύο χρόνια να κάνεις δόκιμο και μετά γίνεις αδερφότητα. Δεν είναι ενάμιση χρόνο, ένα χρόνο ενάμιση. Και πετάθηκε, θυμάμαι τότε το ξέρω αυτό, ο πατήρ Ευμένιος, και είπε τότε, λέει, μπορεί, λέει, να μην πληρεί τους όρους, αλλά είναι καλύτερος από μένα, λέει. Αυτό. Τι πει, ούτε η ιατρική αγιότητά μου από τα μπαλτσάκια μου. Αλλά είπα ότι είναι καλύτερος από μένα. Δηλαδή, με αυτό το έτσι που είχε την αγάπη για την εκκλησία, αυτό τους είχε εντυπωσία. Τι ακούγατε εσείς τότε για τη ζωή των παλαιών μοναχών στο μοναστήρι? Πώς ήταν το πρόγραμμά τους,
αυτό ήταν αυτό το έχει πολλά κατορθώματα, μεγάλα και κατορθώματα, αλλά την υπομονή που είχαν, την απλότητα και από πάνω αυτό το να μην γρίνω. Κατάκριση. Φοβερό πράγμα. Μην το αγγίζεις αυτό. Βλέπω ότι κάναμε κύκλο. Ξεκινήσαμε από τα βαθιά και ξαναγυρίσαμε στα βαθιά. Από την κατάκριση και πάλι στην κατάκριση. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και δεν ξέρω αν θέλετε... Είναι μια αρετή που οδηγεί στην ταπείνωση. Είναι αυτό, είναι το βασικό θεμέλιο αυτό. Με κλειστά μάτια σου οδηγεί όταν δεν κρίνεις, όταν δεν στο κατέρνο οδηγήσεις στην ταπείνωση. Δεν χωρά συζήτηση αυτό. Ούτε συζητείται αυτό. Άμα πιάσει το θέμα αυτό και το με ακρίβεια το τηρήσεις, πάει αυτή στην ταπείνωση. Τι μεγάλο γράμμα, η ταπείνωση είναι. Η αγάπη είναι στο Θεό, σαν να υπάρχει στο Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά κινδύνει να πέσει από κοινά. Ενώ η ταπείνωση κρατά να μπες από το πίσω σου, σαν να υπάρχει αγάπη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο εσείς να μας πείτε, αλλά σαν μήνυμα είναι πολύ ωραίο αυτό που παίρνουμε σήμερα από το Σινά για την ταπείνωση και την κατάκριση. Μακάρι να μπορέσουμε να το πλησιάσουμε λίγο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά έστω και λίγο. Μακάρι. Νομίζω αρκετά ήταν. Ναι, νομίζω πραγματικά αυτό είναι που λέει και ο Λυκούργος, είναι ένα ωραίο σύνθημα. Για να έχουμε μια πνευματική έπαρση, να αποκτήσουμε μια ταπείνωση επίγεια. Και είναι αυτή η έπαρση με την καλή έννοια. Εγώ που το είδα, ότι είναι πολύ βασικό αυτό, αλλά και πολύ εύκολο. Δηλαδή δεν θέλει φόβο, δεν θέλει να γρυπνήσεις. Θέλει πολύ δύναμη δηλαδή. Να νηστέψεις την νηστεία, να κάνεις πραγματική νηστεία, όχι. Το έχει μόνο να το βυσάς. Το βυσάς και λέει να ζεσταθείς. Πού είναι ακριβώς. Λοιπόν, στρέμισα το κρύο. Και η νηστεία, ξέρετε, δεν είναι νηστεία, είναι για το... Ένα αυτό το είναι μια αρετή. Πολύ βασικό πράγμα. Και εύκολο. Και ειδικά και για τον κόσμο που ζουν στον κόσμο, είναι και αυτό για αυτούς πολύ εύκολο. Να κατορθώσουν και να ανέβουν ψηλά. Αμήν. Με αυτό να κλείσουμε. Και να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας. Να ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια και να ευχηθείς εδώ από την έρημο του Σινά για όλους μας. Και εμείς. Και για το σταθμό μας. Πάντως και εμείς σας, εγώ από το δέλο, δεν φάνηκε ο Λιγόρ, δεν φάνηκε το συνεργείο του να κάνει το πράγμα που βάει σε κανένας άλλο παράξενο. Και μετά που σε είδα την ημέρα, την παραμονή που τες είδα. Λέω, κοίτα, κοίτα, εδώ, εδώ, εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί εγώ εδώ, εδώ. Είμαι ο Χριστός εν το μέσο ημών. Αμήν. Ακούσαμε τη συζήτηση που είχαμε ηχογραφήσει στην Ιερά Μονή του Θαυματίου του Όρου Σινά στις 9 Δεκεμβρίου 2014 με τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο, τη συζήτηση με τον μακαριστό και πολύ αγαπητό μας πατέρα Παύλο τον Σιναίτη. Κοιμήθηκε στην Αθήνα την 1η Μαρτίου 2020, 3 Μαρτίου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του και ετάφη στο Σιναϊτικό Μετόχι στον Κόκκινο Μήλο. Το κρανίδι αποχαιρετά σήμερα, σημείωνε στις 3 Μαρτίου 2020, τον δικό του ασκητή, τον δικό του σύνδεσμο με τους Αγίους Τόπους και ειδικά με την Ιερά Μονή του Θεοβαδής του Όρου Σινά. Ο Παπαπαύλος του Πίκλιν Μπουγιούρας είναι γόνος της πόλεώς μας. Το πατρικό του είναι κοντά στην Κάτω Παναγία. Ένας ιερομάναχος παλιάς κοπής, ένας ασκητής που σε έπιανε δέος όταν τον έβλεπες λιπόσαρκωνοντα, έναν άνθρωπο που είχε κυριεύσει τις επιθυμίες του. Έναν άνθρωπο που είχε πάυσει να αγαπά τον εαυτό του. Αυτοναρκισσευόμενος και ζούσε και ανέπνεε για την ωφέλεια των άλλων. Τον συνείδησα τελευταία φορά στις 19 Φεβρουαρίου 2013,
με το παλαιό εορτολόγιο. Ήταν ο εσπερινός του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου. Πήγαμε σκοπό να τον δω και να τον προσκαλέσω να μιλήσει στο Πορτοχέλι και στην ενορία που τότε προσωρινώς διεικόνησα. Αλλά τελικώς δεν εδέχθη. Όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά διότι δεν υπόρει το σώμα του πλέον. Αν και ασθενής, νόμιζα ότι θα τον δω λιγάκι. Εκείνος με εκράτησε σε όλη την ακολουθία του εσπερινού, με έβαλε να διαβάσω διπλό ψαλτήρι, με μάλωσε που δεν ήξερα ότι στο Σινά δεν βάζουν σε κάθε εσπερινό ένα κάθισμα αλλά δύο. Η αλήθεια είναι, αν άλλος με εμάλωνε, θα έφευγα, αλλά ενώπιον του Παπα Παύλου ένιωθα πάντα παιδί, γιατί από μικρός ήθελα πολύ να τον βλέπω και να τον ακούω. Ίσως και μερικά πράγματα προσπαθούσα να μιμηθώ. Αλλά ο πατήρ Παύλος ήταν αμίμητος, επειδή ήταν ασκητής υπέρμετρων. Δυστυχώς άλλες θλιβερές υποχρεώσεις επιβάλλουν να είμαι θα ακρανίδη την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας του. Ο χαμός του Δημήτρη μας, του Μηχανόβιου, επιβάλλουν να είμαι πλησίον του παλικαριού που θέλει την προσευχή του πατρός Παύλου και όλων μας, αλλά περνώντας παίζει πορών την κηδεία και επικεφαλής αυτής, αλλά παλαιά περάσαμε έξω από το πατρικό του γέροντα και εκεί του έκανα τρισάγιο που όφυλα εις εκείνον, όπως και το βράδυ, παραμονή της κηδείας, έκανα τρισάγιο με πιτραχύλι του Παπασταύρου που πολλές φορές είχε φορέσει ο Παπαπαύλος μας. Ας έχουμε την ευχή του γέροντος και να έβρει συνεχιστές η ευλογία της προσευχής και της ασκητικότητός του. Αιωνία σου η μνήμη, γέροντα μου Άγιε, σημείωνε ο πατήρ Ιερόθεος ο Εκκρανιδίου στις 3 Μαρτίου του 2020. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε και εμείς την σημερινή μας πρωινή διαδρομή. Ένα μικρό αφιέρωμα, ένα μικρό μνημόσυνο στη μνήμη του πολύ αγαπητού μας, του μακαριστού Παπα Παύλου του Σιναίτη, του προσφυλούς, του φυλακόλουθου, του μεγάλου πνευματικού που χιλιάδες προσκυνητές χρόνια εκεί στο μοναστήρι του Σινά συνέρεαν κοντά του για να εξομολογηθούν και εκείνος ακούραστα και για ώρες ατέλειωτες έμενε μη προσφέροντας την παραμικρή ανάπαυση στον εαυτό του. Φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε όλη την ευχή του. Καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης. Ώρα Ελλάδος 11. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην